Κύριε Υπουργέ, σοβαραίνει τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταστροφές στις περιοχές Παλαικάστρου, Αγίας Πελαγίας και Λιγαριάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλευζίου, που δυστυχώς κόστησαν 2 ανθρώπινες ζωές. Ζημιές έχει υποστεί το οδικό δίκτυο, δημόσιες υποδομές, το παραλιακό μέτωπο, επιχειρήσεις και σπίτια υπέστησαν ολική ή μερική καταστροφή, δεκάδες επαγγελματικά και ιδιωτικά οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Κάτοικοι, καταστηματάρχες βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των μεγάλων καταστροφών. Τα εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Καθυστερεί η υλοποίησή τους συν της άλλης. Για παράδειγμα, τα 600 ευρώ ως πρώτη ενίσχυση δεν τα έχουν πάρει ακόμη. Οι πληγέντες έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα μέχρι σήμερα, πολύ περισσότερα από αυτά που κάνει να πάρουν. Επίσης, οι 400.000 ευρώ που δόθηκαν στο Δήμο δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση των υποδομών, την απομάκρυση φερτών υλικών, ρημούλκηση αυτοκινήτων και πολλά άλλα. Συνολικά το ποσό που θα χρειαστεί με τους πρώτους υπολογισμούς, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο Δήμος, αγγίζει περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτίες των καταστροφών είναι ίδιες. Απουσία αντιπλημμυρικών έργων, απαραίτητων έργων συντήρησης υποδομών, που η έλλειψή τους είναι ιδιαίτερα σοβαρή στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου, περιοχή που επλήγηκε και το 2019 και τώρα, και λέει: «Οι εικόνες χάους από το Παλαιόκαστρο στο Δήμο Μαλεβιζίου για εμάς τους κατοίκους είναι η ανδιαφυσβήτητη απόδειξη για την αναγκαία κινητοποίηση όλων των υπευθύνων ώστε να γίνουν άμεσα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να έχουμε και ανθρώπινα θύματα για να γίνουν τα εδώ και χρόνια αυτονόητα και απαραίτητα έργα». Τι έγινε? Απολύτως τίποτα, κύριε Υπουργέ. Αυτό το πολυπόθητο αντιπλημμυρικό έργο για τη συγκεκριμένη περιοχή, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει κατασκευή κυματοειδή αγωγού για να κατεβάζει τα νερά στη θάλασσα κτλ., σκοντάφτει σε εγκρίσεις, γραφειοκρατίες και κυρίως στη χρηματοδότηση. Ακόμα και ολοκληρωμένες μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις στα συρτάρια. Είναι φανερό λοιπόν ότι με πρόσχημα την κλιματική κρίση γίνεται προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι κρατικές ευθύνες, όπως γίνεται και με την επίκληση της ατομικής ευθύνης για την άναρχη δόμηση, χωρίς κουβέντα για τις ευθύνες της κρατικής εξουσίας που υλοποιεί ένα χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανάγκες όχι του λαού αλλά για το κεφάλαιο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την ουσιαστική στήριξη όλων των πληγέντων με αποζημιώσεις άμεσα στο 100% για το σύνολο των ζημιών, μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους και οικονομικής ελάφρυνσης, χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατίες, για ευέλικτη και άμεση πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών, αποζημίωση όσων έχασαν ή καταστράφηκαν τα αυτοκίνητά τους, επαγγελματίες, οικογένειες πληγέντων, και θεωρούμε χωρίς εξαίρεση πρέπει να αποζημιωθούν. Κάτι πρέπει να πείτε, δεν λέτε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Απαλλαγή πληγέντων από τον ΕΜΦΙ, από εισφορές του ΕΦΚΑ, από το τέλος επιτιδεύματος, από τα δημοτικά τέλη, να παγώσουν χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, στην ηλεκτρική ενέργεια. Και φυσικά κανένα σπίτι και καμία επιχείρηση να μην κατασχεθεί και να μην πληστηριαστεί. Και τέλος, για την προστασία των περιοχών που υπλήγησαν, απαιτούνται αποκαταστάσεις δημόσιων υποδομών, αγροτικής οδοποιίας, χρηματοδότηση και υλοποίηση όριμων μελετών αντιπλημμυρικών έργων, να οριοθετηθούν τα ρέματα με μελέτες, με έργα για τη συγκράτηση φερτών υλικών. Όλα αυτά λοιπόν οφείλει το κράτος άμεσα με ταχύτατες διαδικασίες, χωρίς προσκόμματα γραφειοκρατής και κυρίως με βαθιά το χέρι στη τσέπη, να δώσει αυτά που απαιτούνται για να αποκατασταθούν και το εισόδημα και οι περιουσίες των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίκαιρη ερώτηση. Μια επίκαιρη ερώτηση για το πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τις περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε και στο πεδίο, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης της περιοχής. Σχέδιο που αφορά και την περιοχή της Ιτίας, η οποία πλήγει από το ίδιο καιρικό φαινόμενο. Άλλωστε, μας δόθηκε ευκαιρία να το
για το συγκεκριμένο σχέδιο να το συζητήσουμε και πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο πάλι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συνεπώς, θεωρώ καλύτερο να εστιάσω στην πορεία υλοποίησης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης στην περίοδο που έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη συζήτησή μας. Όπως σας είχα αναφέρει και τότε, την επόμενη ημέρα από τη συζήτησή μας εδώ στη Βουλή, έγινε η πρώτη πληρωμή της πρώτης αρρωγής στους επιχειρηματίες που είχαν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα arrogi.gov.gr. Θυμίζω ότι η πρώτη αρρωγή φτάνει ως τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το εύρος της ζημιάς. Η πλατφόρμα άνοιξε για τις υποβολές αιτήσεων λίγες ημέρες μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Η υπηρεσία της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έστειλαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα στοιχεία. Οι διασταυρώσεις από την αρμόδια ομάδα εργασίας έγιναν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και η πληρωμή προς τους αιτούντες έγινε ουσιαστικά εντός του πρώτου μήνα. Έτσι, σε χρόνους που καμία σχέση δεν έχουμε με το παρελθόν, την 3η, 15 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της πρώτης αρρωγής προς τους επιχειρηματίες. Πρώτη αρρωγή ύψους 680.000 ευρώ σε 141 επιχειρηματίες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη, δηλαδή αφορούν και τους Δήμους Σιτίας και το Δήμο Σιτίας και το Δήμο Μαλεβιζίου. Και φυσικά προχωράει η διαδικασία από τις Επιτροπές Κρατικής Αρρωγής της Περιφέρειας για τη χορήγηση της προκαταβολής 25% της εκτιμηθήσας ζημιάς από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτιμηθήσα ζημιά η οποία μπορεί να φτάσει ως το 70% ανάλογα με το ύψος της ζημιάς, με έμφαση στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με ανώτατο όριο της 120.000 ευρώ. Δεν καλύπτεται και δεν έχει καλυφθεί ποτέ μέχρι τώρα το 100% των ζημιών σε επιχειρήσεις, όπως ζητάτε. Και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά να αποζημιωθούν στο 100% όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ανεξαρτήτως των οικονομικών του στοιχείων. Και χωρίς καν νήξει ότι οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει οι ίδιες για την ασφάλισή τους απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Αντιθέτως, ζητάτε να αποζημιωθούν όλοι και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι εργοδότες, στο 100% της ζημιάς. Να αποζημιωθούν στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς από τους πόρους του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα εργαζόμενου. Αυτό όντως μου κάνει φοβερή εντύπωση ως αίτημα. Ένα αίτημα στο οποίο φυσικά δεν συμφωνούμε, έχουμε άλλη φιλοσοφία, την οποία και υλοποιούμε. Αγνοείται ή ξεχνάτε ότι μέχρι να αναλάβει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα ποσοστά αποζημίωσης για τις πληγείς επιχειρήσεις ήταν πολύ χαμηλά. Δεν ξεπερνούσαν το 30% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Μέσα στο νέο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, προβλέπεται αποζημίωση ως 70% με κλιμακωτή προσέγγιση για τις πλημμυρομαθείς επιχειρήσεις. Και αυτό θα προτείνουμε να ισχύσει και για την περίπτωση της Κρήτης. Να ισχύσει δηλαδή η κλιμακωτή προσέγγιση που δίνει περισσότερη έμφαση στις μικρές ζημιές, στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι θεσπίστηκε και η διάταξη την προηγούμενη εβδομάδα για τη στήριξη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και φυσικά προχωρούν και τα άλλα μέτρα, στα οποία θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Προχωρούν σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, προχωρούν σε χρόνους που καμία σχέση δεν έχουν με το παρελθόν και με αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Εάν τώρα σας πω πάλι ότι είναι ψίχουλα αυτά τα οποία δίνετε, στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα με εγκαλέσετε. Βέβαια, θα ήμασταν οι τελευταίοι εάν αρνιόμασταν έστω και ένα ευρώ που ανήκει στους πληγέντες και σε κάθε εργαζόμενο, αν πρόκειται για το μισθό του, για τη σύνταξή του και πάει λέγοντας. Θα σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα που αφορά την πληρωμή κρατικής αρρωγής για επιχειρήσεις. Επιχείρηση που έπαθε ζημιά που κοστολογείται από 500.000 έως 700.000 και αν βάλεις και το χαμένο εισόδημα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πιθανά να φτάνει και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν όντως πήρε 6.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε πόσο θα πάρει ακόμα για να μπορέσει να ορθοποδήσει, να φτιάξει την επιχείρησή του και να συνεχίσει? Θα πάρει, λέτε, το 70%. Ως ανώτατο όριο πόσα? 150.000 ευρώ. Αν καλά κατάλαβα. 120. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια αναντιστοιχία των πραγματικών
αναγκών στην κάλυψη, στη χρηματοδοτική κάλυψη και σε αυτά τα οποία δίνεται. Άρα λοιπόν, να μιλάμε επί των πραγματικών γεγονότων. Οι ζημίες ήταν τεράστιες. Και εδώ και στη Σιτία, όπως και στην περίπτωση του Αρακαλού, τεράστιες. Αυτά τα οποία δηλαδή αποζημιώνται εσείς, δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος της ζημιάς που έχουν οι άνθρωποι. Και εγκαλείται τώρα εμάς γιατί λέμε αποζημίωση στο 100%. Μα αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν είναι μεγάλο ξενοδοχειάρχες, πώς να τους αναφέρω. Αυτοί το έχουν λυμένο το θέμα. Έχετε δει στην περίπτωση της Αγίας Πελαγίας, στο Δήμο Μαλεβιζίου γενικότερα, στη Σιτία ή στο Αρκαλοχώρι ή στη Βόρεια Εύβοια ή οπουδήποτε αλλού είχαμε πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές κτλ. Να έχουν υποστεί μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, αλλά στο κάτω-κάτω όταν ο άλλος έχει υποστεί ενός τέτοιου μεγέθους ζημιά, δεν κατάλαβα γιατί δεν πρέπει να αποζημιωθεί από την πλευρά του κράτους. Και λέτε 70%. Εμείς λέμε όχι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έχει υποστεί ολική ζημιά πρέπει να αποζημιωθεί στο 100%. Δεν είπατε βέβαια για τα θέματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Και το έχω παρατηρήσει σε κάθε παρέμβαση που κάνουμε. Ενώ αναφέρεστε στα θέματα των αποζημιώσεων που επαναλαμβάνω δεν επαρκούν, δεν λέτε για την αντιπλημμυρική θωράκιση ιδιαίτερα πράγματα. Και οι αιτίες των καταστροφών έχουν εντοπιστεί. Άσχετα αν εσείς το ρίχνετε στο κακό το ριζικό μας, στην κλιματική κρίση κτλ. Και είναι επικίνδυνο να ανασύρουν οι κυβερνήσεις κάθε φορά, περιφερειάρχες και δήμαρχοι κτλ. Για να δικαιολογήσουν τις τεράστιες καταστροφές, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα που υπερβαίνει της ανθρώπινης προσπάθειας. Ενώ υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δυνατότητες για να γίνουν έργα σημαντικά πολιτικής προστασίας αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίζει ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση τα αντιπλημμυρικά έργα. Υπολογίζουν ότι το κόστος υλοποίησής τους δεν θα αποφέρει τα εύκολα και μεγάλα κέρδη που επιδιώκουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με έργα σαν το Βόρειο Δυτικό Άξονα Κρήτης που επενδύουν στην επιβολή διοδίων. Άρα, αδίαιστα θα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η έκταση των καταστροφών θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν υπήρχαν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα. Εμείς, κατά την άποψή μας, ως ΚΚΕ, θεωρούμε ότι χρειάζονται έργα. Συμβατικά, μάλλον δεν φτάνουν μόνο κάποια έργα αντιπλημμυρικά συμβατικά, χρειάζονται ουσίας έργα, χρειάζονται συνοδά έργα, επανεκτίμηση όλων των όριμων μελετών κατασκευής μικρών φραγμάτων ανάσχεσης για να ανακόπτουν την πλημμυρική ροή και να τα αναχαιτίζουν εγκαίρως. Χρειάζονται έργα για διάνοιξη δρόμων διαφυγής που θα διασφαλίσουν την έξοδο των κατοίκων σε περίπτωση εκδήλωση ενός ακραίου φαινομένου. Και πολλά άλλα. Οικιστική αναρχία, το θέμα της οικιστικής αναρχίας, η αυθαίρετη και πυκνή δόμηση, το μπάζωμα δεκάδων, εκατοντάδων ρεμάτων, ο δραστικός περιορισμός των ελεύθερων χώρων. Αυτά είναι και υπάρχει ανυπαρξία έργων γύρω από τέτοιες πλευρές. Εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι απαιτείται σήμερα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Πρέπει να ξεκινάει από την πρόβλεψη και την ολοκληρωμένη διαχείριση της χρήσης γης, των δασικών οικοσυστημάτων, μέχρι τα αναγκαία έργα υποδομής. Για όλα αυτά λοιπόν θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό προκειμένου ο κόσμος να αποκτήσει αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα. Και τέλος, σε σχέση με το ΦΕΚ 5942 που έχετε εκδώσει, 21/11/2022, να πω το εξής. Στο άρθρο 1 λέτε για οριοθέτηση πλημμυρόπληκτων περιοχών. Βεβαίως, από τη στιγμή που το έργο αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες αναλαμβάνει ο ΤΑΕΦ Κυρακλείου, σημαίνει ότι πρέπει να στελεχωθεί αυτή η υπηρεσία. Επαρκεί το προσωπικό, δεν επαρκεί. Γιατί λοιπόν δεν διορίζετε μόνιμο προσωπικό, γιατί δεν διορίζετε τους συμβασιούχους που υπάρχουν εκεί πέρα, για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους έχετε αναθέσει, που είναι σοβαρά. Και δεύτερον, για τη στεγαστική συνδρομή και τους όρους προϋποθέσεις. Η στεγαστική συνδρομή λέτε ότι είναι 60% που θα χορηγείται από το κράτος και κατά 40% από άτοκο δάνειο. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν όπως στην περίπτωση των σεισμών που είναι 80-20, 80% από το κράτος, 20% με άτοκο δάνειο. Δηλαδή
Εδώ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, εξαναγκάζεται ο κόσμο, το στέλνετε στα νύχια των τραπεζών για το υπόλοιπο 40% και με υποθήκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Υπουργέ, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όντως χρειάζεται αποζημίωση στο ύψος της πραγματικής ζημιάς που έχει πάθει ο άλλος. Να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και φυσικά να χρηματοδοτηθούν έργα για να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή. Ωραία. Και την περιουσία του λαού μας.